Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ισίδωρο Σαπουνά. Ο κύριος Σαπουνάς είναι διευθυντής υποδομών στους σιδηροδρόμους του Λουξεμβούργου. Τον βλέπουμε, τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαπουνά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και τα θερμά μου συλληπιτήρια για τις οικογένειες των θυμάτων. Να είστε. Ως Ελλήνας, αλλά ως άνθρωπος του αντικειμένου, πονάει διπλά, θα έλεγα. Κύριε Σαπουνά, τα τρένα στη χώρα μας, γιατί θα έρθουμε μετά βέβαια και στην κατάσταση που επικρατεί εκεί που εσείς δραστηριοποιείστε στο Λουξεμβούργο, από ό,τι γνωρίζω, ήσασταν και στη Γερμανία. Τα τρένα στη χώρα μας λειτουργούν όπως λειτουργούσαν το 1950, χωρίς καμία ασφαλιστική δικλίδα και εξαρτώμενα από έναν και μόνο άνθρωπο. Δεν θα ήθελα να κάνω καμία κριτική, γιατί υπάρχει ένας κανονισμός στους σιδηροδρόμους όταν γίνονται ατυχήματα ή δυστυχήματα, δηλαδή. Με περισσότερους από 5 τραυματίες ή τουλάχιστον ένα θύμα, αναλαμβάνει, ενεργοποιείται μια διαδικασία διερεύνησης του ατυχημάτου. Ακριβώς. Υπάρχει μια υπηρεσία ασφάλειας διερευνητικής ατυχημάτων, η οποία υπάρχει πάντα. Ναι. Δεν υπάρχει μια σύσταση της υπηρεσίας μετά το ατύχημα, αλλά πριν. Και ενημερώνεται για τα τυχόν γεγονότα που υπάρχουν πριν από το ατύχημα και ψάχνουν τα αίτια αφού το ατύχημα τους. Αυτοί πρέπει να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα δώσουν στη Γενική Διεύθυνση του Ελληνικού Οργανισμού, του Ελληνικού Σιδηροδρομικού Οργανισμού, τα πορίσματα για να μπορεί κάποιος να μιλήσει για το τεχνικό κομμάτι. Αλλά μπορώ να σας δω, να σας πω, πώς θα όφιλε να είναι με βάση την εικόνα που έχω. Νομίζω να μας πείτε αρχικά πώς λειτουργούν τα τρένα στο Λουξεμβούργο και ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας. Κοιτάξτε, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Σκεφτείτε ότι η αρχιτεκτονική σε θέματα ρίσκου ακολουθεί τη φόρμα μιας πυραμίδας. Κάτω-κάτω η μεγαλύτερη βάση, η μεγαλύτερη πλάκα είναι τα συστήματα ασφαλείας. Ακούγεται πολύ το σύστημα ασφαλείας ή TCS. Okay. Αυτό για τους οποιοδήποτε λόγους ξεκίνησε το 2010. Να μιλάμε για το TCS. Έχουμε φτάσει στο level 2 στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή στο Λουξεμβούργο έχουν level 1 και στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Πλήρως 100% στο Λουξεμβούργο εξοπλισμένοι. Αλλά είναι ένας από τα πολλά συστήματα ασφαλείας. Τα υπόλοιπα είναι τα ηλεκτροκίνητα ψαλίδια, είναι οι διαβάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα σύστημα ασφαλείας TCS. Τα ίδια συστήματα ασφαλείας προστατεύουν τις διαβάσεις από την οδική κυκλοφορία. Στην κάθοδο ή άνοδο ενός τρένου. Αυτή είναι η βάση της πυραμίδας, όπως είπατε, κύριε Σαπουνά, έτσι. Είναι και τα συστήματα ασφαλείας, είναι η βάση ασφαλείας της πυραμίδας και σε αυτό είναι υπεύθυνο το τμήμα της συντήρησης. Μετά πάμε στην επόμενη βάση, είναι όταν αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούν, έχουν μια βλάβη ή αποκλίνουμε από τη λειτουργία αυτών των συστημάτων με βάση μιας εντολής του ρυθμιστή ελέγχου προφορικής ή γραπτής κυρίως, τότε αναλαμβάνει ο σταθμάρχης ή το υπηρεσιακό προσωπικό την ευθύνη, παίρνει την ευθύνη πάνω στη πλάτη. Και το γνωρίζουν αυτό. Από επόπτης γίνεται χειριστής. Και για να αποφύγουμε ανθρώπινα λάθη, υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες, ειδικές διαδικασίες και κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση. Άρα ο σταθμάρχης, ναι, κύριε Σαπουνά, ο σταθμάρχης είναι ο τελευταίος που παρεμβαίνει, αν κατάλαβα καλά στο σύστημα. Ο σταθμάρχης είναι ο επόπτης, ο οποίος γίνεται χειριστής όταν αποκλίνουμε από την ομαλή λειτουργία. Αυτό είναι παγκόσμιο πρωτόκολλο ή είναι ένα πρωτόκολλο που έχει το Λουξεμβούργο? Είναι η πρακτική. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθεί όλοι οι ευρωπαϊκοί σιδηροδρομικοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν συστήματα τηλεδικής και αυτόματα συστήματα. Το ανθρώπινο λάθος, το ενδεχόμενο ανθρώπινο λάθος στο σύστημα που περιγράφεται, κύριε Σαπουνά, μπορεί να αποφευθεί ή να διορθωθεί αφού γίνει? Όπως είπαμε, τα μέτρα, τα αντίμετρα, ας το πούμε έτσι, για περιορισμού του ανθρώπινου παράγοντα υπάρχουν. Όπως ανέφερα, υπήρχε μια μεταρρύθμιση το 1994-95 στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Αυτό διήρκησε στο μέσο όρο μέχρι το 2000. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, μετά από μια διάρκεια ετών, φτάσαμε σε ένα σημείο, σε μια στατιστική ανάλυση το 2017, να γίνει μια αναθεώρηση μετά από μια αύξηση των ποσοστών ατυχημάτων κατά 10%. Ακούγεται όχι τόσο δραματικό, αλλά για τα θέματα της ασφάλειας είναι ένα
Μια μεγάλη καμπάνα. Οπότε άλλαξαν όλα από τότε. Μετά έχετε ένα πακέτο, δεν έρχονται νέες μεταρρυθμίσεις, αλλά έχετε ένα πακέτο εκκίνησης για βελτίωση στα συστήματα ασφαλείας, στις διαδικασίες. Άρα εδώ ο σιδηρόδρομος στο Λουξεμβούργο είναι εξοπλισμένος με όλα τα συστήματα και όταν γίνει, το λάθος από το σύστημα, ο επόπτης που γίνεται σταθμάρχης είναι ο τελευταίο ανθρώπινο χέρι, είναι το τελευταίο που παρεμβαίνει για να σώσει την κατάσταση. Αν έχει πάει όλο το υπόλοιπο σωστά. Αν έχει πάει το υπόλοιπο λάθος. Είναι ο απόλυτος χειριστής. Ένας σταθμάρχης και ένας μηχανοδηγός, πόσο χρόνο εκπαίδευση χρειάζονται για να λάβουν θέση? Κοιτάξτε, είναι πάνω στο ίδιο μήκος κύματος για το επιχειρησιακό προσωπικό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στους σιδηροδρόμους, όχι μόνο του Λουξεμβούργου, αλλά και της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, έχουν 2 χρόνια εκπαίδευση, όπου εκπαιδεύονται σε θεωρητικές βάσεις και θεωρητικές γνώσεις. Mm-hmm. Εκπαιδεύονται μέσα όχι μόνο από προσωμιωτές, αλλά έχουν και μια μικρή εμπειρία πράξης, ελάχιστη θα έλεγα. Αφού περάσουν την εξέταση, ναι, αν αποτυχάνουν, υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλιώς μετά δεν μπορούν να ξαναγίνουν, να πάρουν αυτό το πόστο. Εφόσον περάσουν την εξέταση, έχουν μετά μέχρι maximum από την εμπειρία μου στην Ευρώπη 1 χρόνο για μια πρακτική στον τρόπο που θα δουλέψουν. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν ένα μέντορα, ένα παλιό σταθμάρχη, ο οποίος 2 χρόνια εκπαίδευση και ένα χρόνο πρακτική. Δύο χρόνια εκπαίδευση, εξετάσεις και ένα χρόνο πρακτική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαπουνά. Να είστε καλά. Πρέπει να πω ότι μας έχουν παρατηρήσει πολλοί φίλοι εδώ, αυτές τις μέρες που μιλάμε ξαφνικά και ανακαλύψαμε όλοι το τρένο, ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό που δουλεύουν τελικά στα τρένα και εδώ δεν μπορούμε να τους έχουμε.